Ποιος είναι λοιπόν ο πραγματικός λόγος ή οι πραγματικοί λόγοι που κάποιος ακολουθεί αυτό που ονομάζει μονοπάτι προσωπικής ανάπτυξης? Είναι οι πραγματικοί λόγοι, το κίνητρο, τα κίνητρα, η ορμή πίσω από αυτή την ανάληψη δράσης να περπατάω το μονοπάτι, στο μονοπάτι της προσωπικής μου ανάπτυξης? Είναι τα κίνητρα, η ορμή, το κίνητρο, η ανάπτυξη, το αναπτύσσομαι. Όχι, γιατί αν δεν είναι η ανάπτυξη και είναι η ανακούφιση από τον πόνο της ανθρώπινης ύπαρξης, από την αποδοχή του πόνου της ανθρώπινης ύπαρξης, του υπάρχω, αν ο λόγος είναι η ανακούφιση, ας δώσουμε σε αυτή τη διαδικασία το όνομα το σωστό. Κάποιοι λοιπόν έχουν την αίσθηση πως ακούγοντας βιντεάκια στο YouTube, σε άλλα μέσα μαζικής δικτύωσης, ακούγοντας βιντεάκια, ακούγοντας ανθρώπους να μιλούν για την προσωπική ανάπτυξη, ακούγοντας ανθρώπους να μιλούν για τα εργαλεία της προσωπικής ανάπτυξης, για τους τρόπους της προσωπικής ανάπτυξης, ακούγοντας ανθρώπους να μιλούν για την ίδια τη διαδικασία, τη μέθοδο της προσωπικής ανάπτυξης και τα αποτελέσματά της, τους καρπούς που έχει να μας δώσει, νιώθουν πως ακούγοντας βιντεάκια κάνουν προσωπική ανάπτυξη. Ότι ακούγοντας βιντεάκια αναλαμβάνουν δράση προσωπικής ανάπτυξης, ότι βρίσκονται σε μονοπάτι προσωπικής ανάπτυξης ή ακόμα και σε πνευματικό μονοπάτι, επειδή ακούω βιντεάκια. Εγώ όλη μέρα δεν κάνω τίποτα άλλο. Όλη μέρα βιντεάκια, ακούω. Καταναλώνω βιντεάκια. Καταναλώνω λέξεις, όμορφες λέξεις, όμορφες ιδέες. Ιδέες που με κάνουν και νιώθω όμορφα, καλά. Καταναλώνω. Για να αναλάβω δράση αυτόν όμως, ούτε λόγος. Αναπτύσσομαι λοιπόν πάνω σε κάτι όταν δεν αναλαμβάνω δράση εξάσκησής του, εφαρμογής του, ώστε να το μάθω και να αναπτυχθώ μέσα σε αυτό και πέρα από αυτό. Επαναλαμβανόμενα εδώ αναφέρομαι στη χρήση των διαλογισμών, για παράδειγμα. Και κάποιοι μπορούν να πούν, μα οι διαλογισμοί είναι δωρεάν. Να, ορίστε, κάνω προσωπική ανάπτυξη, δεν ακούω απλά βιντεάκια. Αναλαμβάνω δράση, τα αξιοποιώ, τα εφαρμόζω. Α, δηλαδή εφαρμόζω το εργαλείο και κάνω εξάσκηση στο εργαλείο διαλογισμός. Πάρα πολύ ωραία. Κάνω εξάσκηση στο εργαλείο, τονίζω, είναι εργαλείο, σαν να λέμε σφυρί. Κάνω εξάσκηση τη χρήση του σφυριού. Αυτό με κάνει επαγγελματία. Δηλαδή με κάνει να βαδίζω το μονοπάτι, όχι απλά εξοικείωσής μου στη χρήση του σφυριού, αλλά το μονοπάτι κατάκτησης του σφυριού, και από εκεί και πέρα αρχίζω και αναπτύσσομαι, δηλαδή αξιοποιώ το σφυρί σε διάφορες δραστηριότητες για να μάθω και άλλα πράγματα, για να κερδίσω και άλλα πράγματα, για να καταφέρω πράγματα, δηλαδή να αναπτυχθώ. Παίρνω το σφυρί, έκανα εξάσκηση και τώρα το χρησιμοποιώ και σε άλλες δραστηριότητες για να αναπτυχθώ. Το σφυρί το αγόρασα, έκανα μία επένδυση.
Μετά έκανα επένδυση χρόνου και ενέργειας για να εξασκηθώ και έπειτα να αρχίσω τελικά να το χρησιμοποιώ. Όλα τα εργαλεία έχουν αυτή τη λογική. Εξοικειωνόμαστε με τη χρήση τους, κάνουμε εξάσκηση αυτής και μετά αρχίσουμε και τα χρησιμοποιούμε. Αφού κατακτήσουμε την τεχνική, τα χρησιμοποιούμε, αξιοποιούμε για να αναπτυχθούμε, για να μας δώσουν τα εργαλεία και άλλα πράγματα και άλλα πράγματα. Και όλο αυτό έχει την προϋπόθεση προετοιμασίας για τη χρήση, τελικά εφαρμογή, ανάληψη δράσης, πρακτική αυτού του εργαλείου. Η προετοιμασία είναι το να εξοικειωθώ και να κάνω εξάσκηση. Ναι, ο διαλογισμός είναι προετοιμασία ανάληψης δράσης. Δεν είναι η αρχή της δράσης και το τέλος της δράσης. Είναι εργαλείο στο μονοπάτι της προσωπικής ανάπτυξης. Όχι η προσωπική ανάπτυξη. Όπως λέμε επαναλαμβανόμενα εδώ και για τα υπόλοιπα θεραπευτικά εργαλεία, που φυσικά είναι παρόμοια με τα εργαλεία της προσωπικής ανάπτυξης, αλλά με άλλο στόχο, με άλλη μέθοδο πολλές φορές και χρειάζονται και άλλο χρόνο και άλλου τύπου επένδυση. Το θεραπευτικό εργαλείο δεν είναι η θεραπεία. Είναι εργαλείο προς τη θεραπεία μου. Άρα, το ότι καταναλώνω βιντεάκια, το ότι καταναλώνω διαλογισμούς, δεν είναι είμαι στο μονοπάτι της προσωπικής ανάπτυξης, είναι η προσωπική ανάπτυξη, η χρήση του διαλογισμού. Η χρήση του διαλογισμού είναι προετοιμασία ανάληψης δράσης. Δηλαδή ο διαλογισμός, κάθομαι και κάνω διαλογισμό, το οποίο είναι δύσκολο. Δεν λέω τη λέξη κάθομαι και εννοώ ότι είναι κάτι εύκολο και απλό. Γιατί ο διαλογισμός προϋποθέτει το να συγκεντρωθώ σε εμένα. Άρα να φύγω από τη φλεαρία του νου, πράγμα το οποίο καθόλου εύκολο δεν είναι. Να βρεθώ μέσα σε χώρο σιωπής. Να εξοικειωθώ με τη σιωπή και τις σκέψεις που έρχονται και με βομβαρδίζουν στη σιωπή. Τρομερή εξάσκηση θέλει αυτό. Και δύναμη, και θέληση, και συγκέντρωση, και αφοσίωση. Δεν τελειώνει εκεί η έννοια της ανάληψης δράσης. Εκεί ξεκινάει η ανάληψη δράσης. Στο μονοπάτι της προσωπικής ανάπτυξης, της πνευματικότητας ή της θεραπείας. Άρα, κάνω διαλογισμό, δημιουργώ χώρο σιωπής και μέσα σε αυτό το χώρο σιωπής που εξοικειώνομαι και με τις αισθήσεις ακόμα του σώματός μου και συνδέομαι με το κορμάκι μου, μπαίνω σιγά σιγά στη λογική της ενδοσκόπησης και έπειτα μπορεί να συναντήσω, κάνοντας τους διαλογισμούς μου, εκεί που τους βρίσκω, θέλετε στο δικό μου κανάλι, θέλετε κάπου αλλού, βρίσκω την έννοια του ασυνείδητου εγκεφάλου, την έννοια της δουλειάς με τον ασυνείδητο εγκέφαλο, την έννοια της δουλειάς με το βαθύ εαυτό. Όλα αυτά είναι advanced, επίπεδα προετοιμασίας ανάληψης δράσης. Δεν είναι η δράση, η μόνη δράση και σίγουρα δεν είναι η προσωπική ανάπτυξη. Είναι κακό κάποιος όμως να παραμείνει στο να καταναλώνει αυτό το υλικό χωρίς να το αξιοποιεί τελικά και χωρίς να το κάνει τίποτα. Όχι, δεν είναι κακό, αλλά χρειάζεται να του δώσουμε το όνομα το σωστό. Και το όνομα το σωστό, καλή μου, καλέ μου, είναι ανακούφιση από τον πόνο της ανθρώπινης ύπαρξης. Ακόμα και από την απογοήτευση ότι υπάρχει πόνος. Είναι ανακούφιση από την απελπισία, από την αβοηθησία. Παίρνεις τη δόση σου. Παίρνεις το φαρμακάκι σου, παίρνεις τη δόση της ανακούφισής σου για να αντέξεις τη ζωή.
Είναι οκ, okay, αλλά δεν είναι ανάπτυξη. Αναπτύσσουμε σημαίνει ανοίγω και ανοίγομαι. Ανοίγω άλλους ορίζοντες. Ανοίγομαι σε άλλους ορίζοντες. Βγαίνω έξω από εμένα, κάνω υπερβάσεις. Όχι κάθομαι, στέκομαι και παίρνω τη δόση μου. Είναι οκ, okay, αν παίρνεις τη δόση σου. Γιατί είναι πολύς ο πόνος του τραύματος. Γιατί όλοι έχουμε τραυματιστεί, αλλά και κανείς να μην είχε τραυματιστεί. Και μόνο η ανθρώπινη ύπαρξη έχει πόνο. Και σωματικό και συναισθηματικό και απογοητεύσεις και προκλήσεις. Ακόμα και αν κανείς δεν μας τραυμάτισε επί τούτου. Αν βρίσκεσαι εδώ λοιπόν και καταναλώνεις τα βιντεάκια, τους διαλογισμούς, τις υπνοθεραπείες, προς ανακούφισή σου είναι οκ. Okay. Αλλά έχεις καθήκον απέναντι στον εαυτό σου, απέναντι στην ανθρώπινη σου διάσταση, να δώσεις το όνομα το σωστό. Έχεις εγκέφαλο. Δεν είσαι σαν τα υπόλοιπα θηλαστικά που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολύπλοκες διεργασίες διανοητικές. Γι' αυτό το οφείλεις στον εαυτό σου, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Και άρα με advanced διανοητικές και συναισθηματικές δυνατότητες επεξεργασίας σε σχέση με τα υπόλοιπα θηλαστικά, ναι, έχεις καθήκον να ενηλικιωθείς και να δώσεις το όνομα το σωστό σε αυτό που κάνεις. Και όχι να βρίσκεσαι στην ψευδέσθηση της προσωπικής ανάπτυξης και του μονοπατιού της πνευματικότητας. Ακούω και τέτοια. Μονοπάτι πνευματικότητας δίχως ανάληψη δράσης. Δίχως ανάληψη εφαρμογής των πνευματικών διδασκαλιών. Αλήθεια. Είναι οκ. Okay, αν θέλεις την κουβερτούλα της θαλπορής και της ζεστασιάς της πνευματικής κοινότητας των πνευματικών διδασκαλιών, αλλά ας δώσουμε το όνομα το σωστό. Η ενηλικίωση είναι βουτάω στα σκοτάδια μου και αναδύομαι στο φως. Και η ενηλικίωση είναι καθήκον. Είναι καθήκον του ανθρώπου, αν θέλει να συνεχίζει να λέγεται άνθρωπος. Δεν είναι ανάπτυξη η ενηλικίωση. Είναι κομμάτι της ανάπτυξης. Προετοιμασία ανάπτυξης, σαν αυτό που λέγαμε πριν, εργαλείο ο διαλογισμός, προετοιμασίας μας για να μπούμε στην ανάληψη δράσης, για την ανάπτυξη, για το αναπτύσσομαι και όχι το συρρυκνώνομαι. Ναι, η ενηλικίωση είναι κομμάτι της προσωπικής ανάπτυξης, αλλά δεν είναι ανάπτυξη από μόνη της. Είναι καθήκον απέναντι στο δώρο που σου δόθηκε και λέγεται πολύπλοκος εγκέφαλος, ας το πάω στο εντελώς βασικό και ουδέτερο, ας μην περάσουμε στο επίπεδο των ψυχικών δυνατοτήτων. Ο εγκέφαλος έχει ήδη από μόνος του πανίσχυρες δυνατότητες εν δυνάμει. Για να θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος με εγκέφαλο, δηλαδή με πολύπλοκες διανοητικές, συναισθηματικές δυνατότητες επεξεργασίας πληροφοριών εσωτερικών και εξωτερικών, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα χρειαστεί να αναλάβεις την ευθύνη της ενηλικίωσής σου και να δώσεις minimum το όνομα το σωστό σε αυτά που κάνεις. Και είναι ok να παίρνεις τη δόση σου. Γιατί είναι πολύς ο πόνος. Αλλά σε βγάζω από την ψευδαίσθηση ότι είσαι σε μονοπάτι προσωπικής ανάπτυξης μόνο επειδή καταναλώνεις τα βίντεο δεξιά και αριστερά. Δίχως καμία μέθοδο, δίχως κανένα σύστημα, δίχως να επενδύεις σοβαρά το χρόνο σου, την ενέργειά σου και το χρήμα σου. Μόνο έτσι είναι επένδυση η προσωπική ανάπτυξη. Όταν της δίνεις κάτι και αυτό που παίρνεις πίσω το αναλαμβάνεις δράση, το αξιοποιείς και αναπτύσσεσαι μέσα σε αυτό και έπειτα έξω από αυτό, πέρα από αυτό. Αυτό είναι ανάπτυξη.
Βουτάμε λοιπόν στα σκοτάδια μας και αναδυόμαστε στο φως. Θα χρειαστεί να βουτήξεις στα σκοτάδια σου, να δεις αυτά τα σκοτεινά σημεία, αυτές τις ψευδές θύσεις, στις οποίες βρισκόσουν πριν καιρό, και να αναδυθείς στο φως. Να δώσεις σωστά ονόματα σε αυτά που κάνεις και να κάνεις επιλογή. Αν θέλεις να συνεχίζεις να παίρνεις τη δόση σου, είναι ok, ή αν θέλεις να μπεις στο μονοπάτι της προσωπικής ανάπτυξης. Τώρα που ξέρεις τι σημαίνει το ένα και τι σημαίνει το άλλο. Βουτάω στα σκοτάδια μου και αναδύομαι στο φως. Βουτάμε στα σκοτάδια μας και αναδυόμαστε στο φως.